Λοιπόν, βρισκόμαστε στο παραδοσιακό καζάνι, ένα από τα παραδοσιακά καζάνια της περιοχής μας. Όπως βλέπετε, διακρίνεται ο Άμβικας, όπου εδώ μέσα ρίχνουμε τα στέμφυλα και τις ινολάσπες που περισσεύουν από την περίοδο της ινοποίησης από το Ινοπείο. Η διαδικασία έχει ως εξής. Τα στέμφυλα μπαίνουν μέσα στον άμβικα, ο οποίος είναι μια σκορπικότητα στα 130 λίτρα, όπου σε θερμοκρασία 80 βαθμών ξεκινάει η διαδικασία της απόσταξης, όπου γίνεται ατμός το ινόπνευμα, υγροποιείται και μέσα στη δεξαμενή που ψύχεται, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και η τρίτη διαδικασία, και η διαδικασία της υγροποίησης του ατμού όπου βγαίνει το παραδοσιακό τσίπουρο. Το παραδοσιακό τσίπουρο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στο τσίπουρο με γλυκάνισο και στο τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Στη φάση που βλέπουμε κάνουμε τη διαδικασία της παραγωγής τσίπουρου χωρίς γλυκάνισο. Στη διαδικασία της παραγωγής του τσίπουρου με γλυκάνισο, στο ίδιο άμβικα προσθέτουμε την θηλυκή αλκοόλη που πήραμε από το πρωτόπλασμα, το χωρίς γλυκάνισο, όπου ρίχνουμε τη συγκεκριμένη ποσότητα γλυκάνισου που επιθυμούμε και υπάρχει δεύτερη απόσταξη, όπου βγαίνει το τελικό προϊόν με την ίδια διαδικασία, το λεγόμενο τσίπουρο με γλυκάνισο, το οποίο είναι και το παραδοσιακό προϊόν της περιοχής και γενικότερα για τον ομό της Λάρισας, το τσίπουρο με γλυκάνισο. Το προϊόν κατά τη διάρκεια της απόσταξης, την τελική του μορφή, είναι στους 80 με 82 αλκοολικούς βαθμούς. Αυτό θα μεταφερθεί, όπως βλέπετε, σε ανοξείδες δεξαμενές, όπου θα αιωθεί με αποσταλμένο νερό και θα πάει προς κατανάλωση σε μια μορφή της τάξης των 42 με 40 βαθμών εθελικής αλκοόλης. Το προϊόν θα πρέπει να παραμείνει μέσα στη δεξαμενή, ώστε να υπάρξει και μια ορίμανση, γιατί αυτό θα είναι και φρέσκο, της τάξης των 2 με 3 μηνών, πριν βγούμε στην κατανάλωση του προϊόντος. Η διαδικασία της απόσταξης διαρκεί περίπου 2 ώρες, από την ώρα που θα βάλουμε τα στέμφυλα μέσα. Κοιτάμε να έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 80 βαθμούς Κελσίου, ώστε να υπάρχει μια ομαλή χωρίς να πιέζεται το προϊόν και να δημιουργείται πρόβλημα σε αυτό. Η διαδικασία αυτή της τάξης των 2 ώρων μας επιφέρει το τελικό αποτέλεσμα που είναι συνολικά από τα 130 λίτρα γύρω στα 40 λίτρα θηλυκής αλκοόλης ή 50 ανάλογα και την περιεκτικότητα των στεφύλων σε αλκοόλ.